Και η πρόεδρο τη Κομισιόν σε λίγε ημέρε από τώρα, στι 14 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, θα περιγράψει τι θέσει τη κυρίε και κύριοι για τη θέσπιση πλαφών στην ενέργεια. Τι πληροφορίε έχει ο Στέφανο Σίσκος. Ακριβώ Λίνα, όπω ανακοίνωσε λίγο πριν εκπρόσωπο τη Κομισιόν, η, προ... η... η Ursula von der Leyen θα ανακοινώσει τι προτάσει για πλαφών στι τιμέ ενέργεια στι 14 Σεπτεμβρίου. Λίγε ημέρε νωρίτερα, στι 9 Σεπτεμβρίου, θα έχει γίνει επεξεργασία των προτάσεων στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργεια. Μεταξύ των προτάσεων, όπω έχουμε πει, είναι το πλαφόν στο φυσικό αέριο και η αποσύνδεσή του από την τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια. Καθώ και το ελληνικό μοντέλο παρακράτηση των υπερεσόδων στην ηλεκτροπαραγωγή. Τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σημειώνεται μεγάλη βουθιά στι τιμέ του φυσικού αεριού. Πάμε να δούμε στην κάρτα μα ποια είναι η μείωση που έχει, που έχει σημειωθεί από την Παρασκευή, όταν και έκλεισε η χρηματιστηριακή τιμή στα 346 ευρώ τη Μεγαβατόρα. Σήμερα άνοιξε στα 243 ευρώ, σημειώνοντα από την Παρασκευή πτώση ε, του επίπεδου 42%. Έφτασε νωρίτερα και πιο κάτω, μέχρι και τα 220 ευρώ. Και θα δούμε τώρα τι θα συμβεί μέσα στι επόμενε ώρε, καθώ τα δεδομένα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ποιο είναι ο λόγο όμω τώρα τη μεγάλη στο φυσικό αέριο. Όπω θα δούμε στην επόμενή μα κάρτα, οι αναλυτέ εκτιμούν ότι αυτή η βουτιά οφείλεται στο γέμισμα των αποθηκών με φυσικό αέριο. Ο μέσο όρο τη Ευρώπη βλέπουμε ότι ξεπέρασε το 80% που ήταν ο στόχο του Νοεμβρίου και έχει ξεπεραστεί από σήμερα και σε επιμέρου κράτη. έχει στην πιαστεί Γερμανία. νωρίτερα λοιπόν ο στόχο αυτό. Πολύ νωρίτερα και σε επιμέρους κράτη όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία είναι πολύ παραπάνω από το 80%. Mm -hmm. Τώρα όπως βλέπουμε εδώ η Γερμανία είναι στο 84%, η Γαλλία είναι στο 91,7% και η Ιταλία στο 82,3% σε πληρότητα. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο ενεργειακό πεδίο σε όλη την Ευρώπη.